Με πρωτοβουλία κινήσεων και συλλόγων της Λάρισας πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης εκδήλωση για το κυκλοφοριακό και το πολεοδομικό της πόλης. Όπως υποστηρίζουν οι φορείς, διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τους κατοίκους αυτής της πολυπαθής αλλά ωραίας πόλης. Διεκδικούμε τη λύση των χρόνιων προβλημάτων της πόλης με τη ματιά των καθημερινών ανθρώπων. Διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο για τους κατοίκους αυτής της πολύπαθης αλλά ωραίας πόλης. Και προσπαθούμε να συμβάλλουμε στα δημοτικά τεχμενόμενα. Δύο ειδικοί, ο πολεοδόμος κύριος Χρήστος Ευθυμίου και ο διοικητής τροχέας Λάρισας κύριος Χαράλαμπος Ψιψιλής, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα προβλήματα της Λάρισας, το πολεοδομικό και το κυκλοφοριακό που ταλαιπωρούν καθημερινά τους Λαρισαίους. Μία από τις κυριότερες λύσεις που μπορεί να έχει το κυκλοφοριακό είναι όλοι οι οδηγοί να αφήσουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι, να περπατήσουν για να κάνουν γυμναστική και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μικρά μήκη πλατών και των δρόμων και το αρχικό, το εξαρχής λάθος σχέδιο της πόλης που έχει γίνει στην Λάρισα, στην πόλη μας, έχει διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες οι οποίες να δημιουργούν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.